Καλημέρα, καλημέρα. Και όχι εμένα φιλοξενούμε, του ακροατέ. Εγώ το έχω πει την πρώτη στιγμή. Κάθε Δευτέρα θα μιλάμε με του ακροατέ. Θα μα λένε την άποψή του κτλ. Στο τα διατάφτα, τα τηλέφωνα του σταθμού είναι από τώρα. Αν ναι, δεν έγινε πάω κάρα σου χθε, σερνότανε. <laughs> σερνότανε. Εσύ τι ομάδα είσαι, γιατί κάνει έτσι. <laughs> Εγώ είμαι ο Βάζελο Παρέα. Τι είσαι, Ο Βάζελο Παρέα. Σερνότανε. <laughs> <laughs> τι ήταν αυτό, ρε, με, 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 με το, κάρο τη τραβούσατε. Πα, 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 πα. Και θέλουν και ποτάθλημα μετά υπάρχουν. Δεν κατέβηκαν, δεν κατέβηκαν στο κήπεδο. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι δεν κατέβηκα, αυτοί μόνο... <laughs> κατέβηκαν, αυτή <τα> μόνο. κατέβηκαν από τα μάξι μόνο. Βάζω το. Πάμε στα σοβαρά. Ε, τα σοβαρά είναι αυτά που έχω πει χίλιε φορέ και αυτά που δεν θέλουν κάποιοι να βλέπετε. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τον Μπάουκ, τον Ολυμπιακό, την Νάικ, τον Παναθηναϊκό είναι μια ιστορία για να αλλάζουμε ατζέντα. Δηλαδή σήμερα βγήκε ο αγαπητό, ο, ο εκλεκτό κύριο Δένδια και είπε ότι μόνο για υφαλοκρηπίδα θα πάμε στη Χάγη. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να πάω στη Χάγη. Αν δεν καθορίσω ΑΟΣ παραδείγματο χάρη, Αν δεν πω ότι αυτή είναι η ΑΟΣ μου, Για ποιο λόγο να πάω στη Χάγη, α πούμε. Ξέρει, αρχίζω και πιστεύω ότι πέρα από το ποδοσφαιρό στημένα είναι και όλα αυτά που γίνονται τώρα. Δηλαδή, ε, η δήλωση Τσίπρα ότι ναι, να πάμε στη Χάγη θεωρώ ότι είναι μια παρασκηνιακή συμφωνία Νέα ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΣΔΙΜΟΚΡΑΤΙΑ mm -hmm. να οδηγηθούμε στη Χάγη. Αλλιώ δεν δικαιολογείται. Και αν δει το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί και όλα τα Ελλάσσονα ζητήματα και στα μείζωνα. Έτσι συμφωνούν απόλυτα. Η ίδια γραμμή. Είναι ακριβώ η γραμμή του ίδια. Δηλαδή, όταν άκουσα τον Τζίπρα μέσα στο κοινοβούλιο να λέει ναι, να πάμε στη Χάγη, λέω όχι ρε παιδιά, είναι αισθημένο τελείω. Δηλαδή μα οδηγούν στη Χάγη. Τέλο. Ένα σχόλιο, σχόλιο σα, Πρόεδρε, για, για τι δικαιολογίε και για όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου που είδαμε το Σαββατοκύριακο με το τουρκικό τοπλίο. Κοίταξε να δει, επειδή έχω ψάξει πολύ καλά το θέμα και επειδή ξέρω ότι σημαίνει έρευνα στο πε, για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην ε, θαλάσσια περιοχή, αυτή, αυτή η φαρσοκομωδία του σκαι η γελιότητα αυτών των ανθρώπων που παριστάνουν του δημοσιογράφου να λένε, παραδείγματο χάρη, το εξή αμίμητο ότι το πήρε ο αέρα στο σκάφο με τέσσερα μποφόρ, έτσι. Δηλαδή, τι είναι, η βάρκα του Παντελή ήταν. Και η βάρκα του Παντελή με 4-5 μπουβόρ θα πήγαινε. Αλλά το χειρότερο δε από όλα είναι τα προσπάθεια να, να, να πασπίσουν ότι απλά ήταν μια αυλαβή διέλευση. Δηλαδή, τόσο ψέμα, τόσο ψέμα για να καλλιεργήσουν την ντοπάθεια. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Και ειδικά ο Σκάι. Ναι. Όλα τα κανάλια στην ίδια γραμμή, ότι δεν ήταν τίποτα. Ότι... Θα το πω εγώ τι ήταν ακριβώ. Οι Τούρκοι κάναν έρευνα κανονική για φυσικό αέριο στην περιοχή. Όταν έχει απλωμένα τα καλώδια. Καλωδία είναι, μιλάμε για τεράστιο, 500-600 μέτρα, με ένα ειδικό μηχάνημα στο τέλο του καλωδίου, το οποίο κάνει έρευνα, δηλαδή στέλνει ηχητικά κύματα στο υπέδαφο στη θάλασσα κάτω, στο χερσαίο κομμάτι τη θάλασσα και αντανακλά από εκεί και πέρα αν υπάρχει φυσικό αέριο πετρελαίο. Ας... Αυτό ήταν έρευνα, τέλο. Ναι. Δηλαδή ήρθαν στο δικό σα το χωράφι και έκαναν έρευνα οι Τούρκοι επί περίπου 14 ώρε. Και τα ελληνικά μέσα ενημερώσεω κορόιδευαν τον ελληνικό λαό. Και είναι το σημείο, για μένα, το σημείο που ήταν το καράβι. Είναι πολύ ύποπτο γιατί είναι μια περιοχή που έχει τεράστια κοιτάνοντα φυσικού αερίου. Γι' αυτό και επέμεινε τόσο πολύ έτσι Ακριβώς Ακριβώ, γιατί είναι ακριβώ το σημείο των τριών χωρών, Αίγυπτο, Κύπρου, Ελλάδο, που mm -hmm. τέμνονται, mm -hmm. ΑΟΣ και είναι λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω, να φανταστεί, περίπου 80 μίλια, εκεί που έχει στήσει, η... έχει στήσει ολόκληρη πλατφόρμα η Αίγυπτο και κάνει το mm -hmm. κίτασμα Αζόρ. Κάνει... Mm -hmm. Δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατέ. Όταν λέμε ένα κέντρασμα έχει φυσικό αέριο, τι λέμε. Λέμε πολύ απλά ότι έχει μια τεράστια λεκάνη κάτω από τη θάλασσα, διότι η γιο γίνεται σε ευθεία γραμμή, Έτσι. κάθετα στο έδαφος, αλλά από εκεί και πέρα η λεκάνη εκτείνεται σε 150-200 μίλια. Δεν είναι... mm. Αυτό σημαίνει ότι οι Αιγύπτιοι μπορεί να βγάζουν φυσικό αέριο. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και στην Βουλή το είχα πει το 2008, ότι μπορεί να βγάζουν στο Ζόρ, εσχάτω, φυσικό αέριο, αλλά το κοίτασμα αυτό είναι και κυπριακό και ελληνικό. Έτσι. Γιατί αν πάτε και ακριβώ και εσύ. Ένα μίλι στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα βγάλει φυσικό αέριο. Εξού και τα προβληματάκια που μα δημιουργεί η Αίγυπτο για την οριοθέτηση. Αλλά όταν μα προκάλεσε και μα ζήτησε, όταν ήταν ο Παπανδρέο ο Γιώργο, να οριοθετήσουμε, ο Παπανδρέο είπε: Αφήστε το να το βγάλουμε για άλλη φορά. Όλα αυτά δείχνουν και κατατείνουν, θα το πω ευθέω, ότι υπάρχει ένα στιμμένο σκηνικό, ένα στιμμένο παιχνίδι για να μα οδηγήσουν μαθηματικά, το λέω ευθέω, στη συνεκμετάλλευση. Τελεία και παύλα. Στην απώλεια εθνική κυριαρχία, καλλιεργούν την Ιτοπάθεια στον Έλληνα. Τι θέλετε, δηλαδή, πόλεμο. Τι θέλετε, δηλαδή, με την Τουρκία να κάνουμε πόλεμο. Ε, ακούστε λίγο για να ξεκαθαρίσουμε την λογική μα. Εάν δεν θέλουμε πόλεμο, σημαίνει ότι ο γείτονά μα, άμα πάρει το σπίτι μα, δεν θα την δικήσουμε μαζί του. Ξεκάθαρα πράγματα. Και έχει ένα κακό. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία διεκδικεί. Και η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργήσει τεράστιε εντάσει σε ουρύτερη περιοχή. Από εκεί πέρα, δεν έχω μια κυβέρνηση για την οποία θα μπορούσα να πιστοποιήσω ότι λειτουργεί με βάση το εθνικό συμφέρον. Δεν έχω μια αντιπολίτευση για την οποία μπορώ αυτονόητα να πω ότι είναι αντιπολίτευση, κάνει αντιπολίτευση, επικοδομητική, αλλά λέει και την αλήθεια. Όχι. Λένε ψέματα όλοι του. Όπω λένε ψέματα, και το λέω ευθέω, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα, τα μίζωνα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου βγαίνει εμένα ο φίλο μου Γιουριάρη από το πρωί και να μα μιλάει για την, για την πρώτη κατοικία, λε και είναι, ξέρω εγώ, τη του πατέρα του. Τι σε να είναι μεγάλε. <Τεσαι Τεσαι> Τι σε νοιάζει σε ένα μεγάλο. Επίση και πήρε ένα δάνειο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αν θυμάμαι καλά πριν μερικά χρόνια. Δεν ξέρω αν το πληρώσε. Το πληρώσε από την βουλευτική αποζημίωση, έτσι. Δεν έχει πρόβλημα. Ο άλλο όμω που είχε δουλειά και τώρα δεν έχει. Ο άλλο που είχε μεροκάματο και τώρα δεν έχει για τον απέλησε από την εταιρεία του ή από οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορεί να το πληρώσει. Και πού είναι το κράτο το οποίο εγγυήθηκε για τα δάνεια των τραπεζών και δεν μπορεί να, δανε... να εγγυηθεί για τα δάνεια των πολιτών. Γιατί οι πολίτε υπερφορτώθηκαν τι εγγυή του δημοσίου Κατ' επέκταση, όταν εγγυηθήκαμε για τι τράπεζε να μην χρεοκοπήσουν, τα λέω αυτά για να καταλάβουν κάποιοι οι οποίοι ακούνε. Δεν ξέρω αν ακούνε, βέβαια. Προσπαθώ να του πω να ακούσουν τη λογική. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Μακριά από ακρότητε. Δηλαδή, αυτό που έκανε αυτό ο ανόητο, ο, ο Βλαξ, εντό εγωγικών, πολιτικά Βλαξ, για το Θεαθήνο ευρωβουλευτή, ναι. είναι ανόητο γιατί. Το να κάνει να ασκήσει με ένα χαρτί μια σημαία που δεν είναι σημαία, χαρτάκι είναι. Και να δώσω αφορμή να πάνε έξω από το Πατριαρχείο τη Κωνσταντινούπολεω. Να πάνε έξω από το Προξενείο οι νεοναζιστέ, οι δικοί σου, οι σου και να κάνουν τραμποκισμού. Δεν μου λέει τίποτα. Θε να κάνει το μάγκα. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στην Κασουφιά, μια σημαία τουρκική και εκεί στην Ανισε Μάγκα. Εκεί είναι η μαγκιά. Αλλά... Αυτό που έκανε ο Κατσίφα, που έκανε ο Σολωμός, Αλλά έχω πει και δημοσίω, αν θε να σέβω τη δική σου σημαία, πρέπει μπορεί να είσαι εχθρό με την Αμερική, με τη Γερμανία, με την Κίνα, με τη Ρωσία, με την Τουρκία, αλλά να σέβασαι και αυτόν τον πανί. Όποιο και είναι το πανί του. Για να, απαιτήσει και σεβασμό για το δικό σου πανί. <συστά> Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά ούγκανα. Και όταν λέω ούγκανα, ούγκανα. Δεν παράγει πολιτική έτσι. Εμεί τι κάναμε. Έτσι. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Η ελληνική λύση στο Ευρωκοινοβούλιο μάλιψε 22 υπογραφέ ευρωβουλευτών εναντίον τη Τουρκία. Αυτό είναι μια επιτυχία που την πιστώνεσαι. Μια ελληνική νίκη είναι αυτό, έτσι. Ακριβώ. Το να ασκήσω σημεούλε για να παίξουν οι κάμερε, να δουν τα Ούγκανα στην Ελλάδα και να μου τι ωραία που έκανε, μπράβο, καλά, εξηγήθηκε. Αλλά τα να κινδυνεύουν οι Έλληνε τη πόλη που είναι 3.000 χιλιάδε μόνο σε τη ζωή. Ε, λοιπόν, τότε υπηρετεί τον τουρκικό παράγοντα. Δεν υπηρετεί το εθνικό σου καθήκον. Πήγαινε στα ημέρα μεγάλε, εσύ, έτσι. Άρα και βάλει τη σημεία την ελληνική και παίρνει εδώ και κάνω μαγκέ. Να πα όμω. Να πα στην Κωνσταντινούπολη. Να πα να πω ότι έκανε κάτι extreme και πα περιπτώσει το έκανε γιατί το πιστεύει. Α, το να είσαι με χίλου αστυνομικού γύρω από την Ευρωβουλή. Με όπλα, με μπαλάσκε και κράνη και να μπαίνει μέσα και να σκίσει ένα χαρτάκι καλά του την τουρκική σημαία. Ε, λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν τι πτωχή το πνεύμα τη Είμαστε δυστυχώ και τι σαν τρώμε εμεί είναι ο Έλληνε. Σε αυτή τη λογική η ελληνική λύση δεν είναι. Το έχω πει χίλιε φορέ. Δεν θα είμαστε. Και δεν μπορούμε να είμαστε. Δεν γίνεται. Είμαστε η φωνή τη λογική. Τέλο. Ό,τι και να μου λένε, θα έχουμε επικοδομητική κριτική, αλλά με εμά μια προπόθεση. Το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον των Ελλήνων. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και α πάμε στο 1%, στο μισό τη στο 0,1. Η συνείδησή μου ήταν καλή. Αυτά είναι. Τέλο, δεν το συζητάω καν. Λοιπόν, έχω πολλά πράγματα να ρωτήσω. Δεν θα το κάνω, Και το για να δάσμα... καταλάβει τι ούγγανα είναι, ναι. βγαίνουν και λένε ότι εμεί ψηφίσαμε λέει, το νομοσχέδιο για να πάρουν τα δύο χιλιάρικα οι λαθρομετανάστε. Εμεί κατακρίναμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γιατί δίνει τη δυνατότητα να το πάρουν και κάποιοι που μένουν στην Ελλάδα κατά 12 χρόνια. Αλλά δεν μπορούσε να το στερήσει ο καπώνα Ελληνόπουλο που θα γεννηθεί τα δύο χιλιάρικα. Γι' αυτό λέω ότι οι άνθρωποι είναι ούγγανα. Πραγματικά ούγγανα. <στατιστικός> Εντάξει, Η φτηνή αντιπολιτευτική. Δεν Εντάξει, είναι φτηνή, είναι γελιότητε. Γι' αυτό φεδρότης, φτάσαμε εδώ. Φεδρότης, φεδρότης. Εξυπηρετούμε τα ταπει, ταπεινά έστικτα ναι. ανθρώπων και όχι το εθνικό καθήκον. Αυτή είναι η διαφορά μα. Ακόμα, ακόμα και αν χρειαστεί να κάνετε μια χαρακιά στα πλευρά σα. Δεν με νοιάζει ρε άκουσα να θε η χαρακιά, οποιαδήποτε και αν είναι, αν είναι για το καλό θα την κάνουμε. Αν είναι για το κακό θα την κάνουμε. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, θέλω να καταλάβουν οι ακροατέ, γιατί αυτοί που παρακολουθούν την ελληνική λύση, να δουν τι έργο προσφέρουμε και τι κάνουμε στη Βουλή τι πραγματικά κάνουμε στη Βουλή. Ό,τι καλό θα το ψηφίσουμε. Ό,τι αρνητικό θα το καταψηφίσουμε με προτάσεις όμω πάντοτε. Δεν, δεν μπήκαμε στη Βουλή για να κάνουμε τους οπλαρχηγούς εμείς ή τους ε, μάγκε για να δέρνουμε κόσμο. Όχι. Μπήκαμε στο ελληνικό κοινοβούλιο για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και για να την αλλάξουμε την Ελλάδα πρέπει να έχουμε σοβαρέ προτάσει. Δεν μπήκαμε για να παίρνουμε επιχορήγηση. Γιατί μέχρι τώρα δεν πήρε ούτε ένα ευρώ η ελληνική λύση. Εάν θα μπουν στα ταμεία τη ελληνική λύση κάποια χρήματα, θα μπουν μετά τον Απρίλιο. Μετά τον Απρίλιο-Μάιο. Που σημαίνει ότι κάποιο πληρώνει για την ιστορία. Και ο Μιλόν πληρώνει. Από την τσέπη του. Ούτε από του Μαρινάκη τα λεφτά παίρνουμε, ούτε από του Σαβίδη παίρνουμε, ούτε από τα Λαφούζου, ούτε από το οποιοδήποτε Μαρτισανίδη. Όλοι αυτοί μα πολεμούν. Περιέργω. Μα αρέσει. Γιατί οι θα είναι απέναντί μα. Δεν μα αποσχολεί. Να πάμε στι τηλεφωνικέ γραμμέ να, να, να ακούσουμε Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης και τηλεφωνώ από Αθήνα. Είμαι βαθύδατα σε εισαγωγικά, επιτρέψτε μου να πω συγκινημένος, που μιλάω με τον πρόεδρο, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Έχουμε βρεθεί και στη ομιλία του όταν είχε έρθει εδώ πέρα στο Μενίδη. Mm -hmm. Μου έσφιξε το χέρι ο κύριος πρόεδρος. Μιλάμε και στο Facebook. Καλά, <κυκλώ> να σου πω να συνημερώσω στο Facebook δεν μιλάω εγώ. <laughs> 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 δεν έχω ah, Facebook. Ε, ναι, ναι, είναι ναι, η ομάδα ναι, των ε, διαχειριστών. Ναι, Όπω και στο Twitter ναι, 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 έχω ναι, ναι. διαχειριστέ. Δεν, είναι... δεν, προλαβαίνω. δεν νομίζω ότι θα προλαβαίνατε κιόλα. Δεν προλαβαίνω. Ναι, Εμεί ήσασταν ο Χουντίνη. Δεν <laughs> 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 γίνεται. Δεν νομίζω. όχι. <laughs> λοιπόν, ε, ε, ήθελα βασικά να, να σας σα πω ότι έχουμε έναν κοινό γνωστό κύριε Βελόπουλο από εκεί από Θεσσαλονίκη. Αν ξέρετε τον Παύλο του Βασιλείου, αλλιώ το Σουηδό. Όχι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, εγώ κάνω και ραδιόφωνο εδώ πέρα στην Αθήνα. Για να μου λες ε... Παύλος Βασιλείου σου ειδός, τώρα εντάξει, κάτι τέτοιο θα είναι Ε, εντάξει, εντάξει. Ε, με πάση περιπτώσει, ήθελα να πω σχετικά με το θέμα των, ε... να προαναφέρω κάτι που είχε πει ένας ακροατής πριν, ότι το Ποπάκαλος το περιέγραψε ως πανί. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι. πανί. δεν σέβονται, άφησε να όταν δεν σέβεσαι την ιστορία, τον πολιτισμό σου και την ορθοδοξία σου, ή γενικά τα σύμβολά σου, το μόνο που θα υποστεί θα είναι μια τραγική εθνική ήττα. Είναι δεδομένο. Αλλά με πάγκαλου, έτσι θα το πω για να το καταλάβετε, με Σιμίτιδε, με Παπανδρέουδου και όλου αυτού, Γεωργίου Παπανδρέου έτσι και του υπόλοιπου, και του μετέπειτα πολιτικού, έχω μια ειδοποιώ διαφορά και, αν θέλετε, μια διαφορετική προσέγγιση. Εγώ λέω ότι πα στη ΣΥΑ Ειρήνη για μένα δεν υπάρχει. Ή το δεν διεκδικούμε, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον σε επίπεδο διαπραγματεύσεω. Πρέπει να διεκδικήσει η Ελλάδα όταν θα κάτσει στο τραπέζι τη δραμάτευση. Δεν είναι ιτημένη σε πόλεμο. Δηλαδή, όταν, ακόμη και όταν η ιτηθεί, η Τουρκία ιτήθηκε και συνθήκε Λοζάνη απέτυσε κάποια πράγματα και κέρδισε. Ενώ ήταν ιτημένη, έτσι. Εντό εγωγικών, ιτημένη. Δηλαδή, ήταν με του ιτημένου και μετά μα πέταξε στη θάλασσα όπω δεν είναι οι Τούρκοι. Γιατί έγινε προδοσία. Είναι, κοιτάξτε, είναι αυτό που λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, ρε παιδί μου, η, 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 η... καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πρέπει να μάθουμε σαν Έλληνε να μιλάμε ελληνικά. Σωστό. Λοιπόν. Λέμε για προκλητικότητα. Τι εστί προκλητικότητα Διεκδικούν και τι εστί διεκδίκηση. Εγώ θα υπομιστώ, αν μου επιτρέπετε και όλα στον αέρα, τα δικά σας τα λόγια. Όταν έρχεται ο άλλος μες στο σπίτι σου και σου λέει θα σου πάρω το σπίτι αν δεν μου το δώσεις, είναι μια πρόκληση. Όταν ο άλλος έρχεται στο σπίτι σου και σου το παίρνει, δεν είναι πρόκληση είναι διεκδίκηση. Εγώ θα το, το πω και διαφορετικά. δεν σε να, να και αφήσουμε όλα. λίγο δηλαδή τα εθνικά θέματα. Να αφήσουμε τι έννοιε γιατί έχουμε πρόβλημα. Θέλω να με ακούσει λίγο. Α αφήσουμε λίγο τα εθνικά θέματα. Που έχει έχεις δίκιο. Να πάμε στην καθημερινότητα. Ο ελληνικό λαό εγγυήθηκε από το 10 για τι τράπεζε την ίδια την παρουσία του. Το να υπάρχουν. Εγγυήθηκε με δική του πλάτη οι τράπεζε δεν χρεοκόπησαν. Και σήμερα έχονται οι τράπεζε σε αυτόν που εγγυήθηκε την ύπαρξη των τραπεζών στον πολίτη να του πάρουν την πρώτη κατοικία. Ε, Αυτό δεν είναι τρελό. Και τι κάνουμε τώρα, λέει οι μπαταξίδε. Όταν είναι γνωστό ότι οι μπαταξίδε είναι αυτοί που τρώνε και πίνουν μαζί του. Δηλαδή, α το πω διαφορετικά. Δείτε οι ποδοσφαιρικέ ανώνυμε εταιρείε πόσα, πόσα εκατομμύρια ευρώ χρωστάει κάθε μία. Στην εφορία, ΦΠΑ, ΙΚΑ. Πάρα πολλά. Πάμε σε άλλα σημεία. Όταν τα κόμματα του χρωστούν εκατομμύρια και εκεί δεν υπάρχει πτώχευση ή αν θέλει σου παίρνω το σπίτι. Ε, αρχίζω και να ρωτιέμαι, ο ελληνικό λαό, αυτό που ψηφίζει, καταλαβαίνει τι ψηφίζει. Ε, το έχει αντιληφθεί. Όχι. Δυστυχώς. Όχι, να σας πω κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται. Εγώ σαν, σαν νέο παιδί έχω ζήσει από μικρό μια ζωή. Εγώ αυτή τη στιγμή βρέθηκα ε, στην Αθήνα λόγω του ότι ήμουν άστεγο από πολιτιακό, αν θέλετε καθεστώς. Ο θείο μου ήταν μια ζωή πασόκος. Βαμμένο όμως. Μισή ετί, Με έβαλε στο στρατό, εντάξει, όλα καλά. Και από εκεί και πέρα όταν για κάποιο θέμα υγεία αναγκάστηκα να αποδεσμευτώ από το στρατό, Τέλο, αυτό ήταν. Δεν εξηγώ για μια γνωρίζω, φορά για το να το, καταλάβ... Ή, το καταλάβετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πω, θα το, πω, για ακόμη μια φορά δημοσίω. Αν δεν καταλάβουμε ότι το εμεί προηγείται του εγώ και το βλέπω στην καθημερινότητά μου, δηλαδή βλέπω του ανθρώπου, του νεοέλληνε, γιατί δεν είμαστε Έλληνε, είμαστε νεοέλληνε δυστυχώ. Καταστήσαμε την Ελλάδα νέο Ελλάδα και του Έλληνε νέο Έλληνε. Εάν δεν διαφοροποιηθούμε εδώ, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα από εδώ και στο εξή. Δεν θα υπάρχουμε τα επόμενα χρόνια. Καταλάβετε το, η πατρίδα δεν κινδυνεύει απλά. Το έθνο πλέον κινδυνεύει. Γιατί η πατρίδα είναι ένα χώρο. Μπορεί να είμαστε 400 χρόνια σκλαβωμένοι από του Τούρκου, να μην υπήρχε πατρίδα, υπήρχε όμω ο χώρο ή υπήρχαν οι Έλληνε καλύτερα. Τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε και την πατρίδα, αλλά να χάσουμε και το έθνο. Να χάσουμε δηλαδή την ίδια την υπόσταση μια ομάδα ανθρώπων που λέγονται Έλληνε, οι οποίοι του ενώνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και το πέτυχαν σε 50-60 χρόνια μετά την Χούντα, μετά την επταετία, να ξεχάσουμε τα βασικά ω κοινωνία. Ότι υπάρχει η οικογένεια, ότι υπάρχει η ορθοδοξία, ότι υπάρχει η πατρίδα, ότι υπάρχει η ιστορία, ότι υπάρχει πολιτισμό που μα ενώνουν. Και θέλουν να τα διαρρήξουν όλα αυτά. Μα γεμίζουν με λαθρομετανάστε σε όλη την Ελλάδα και κανένα δεν αντιδρά. Κανένα δεν μιλά Υπάρχουν ακόμη οι Έλληνε που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και δεν καταλαβαίνουν ότι γίνεται έγκλημα με αυτό το πράγμα. Δεν μιλάω για αλλίωση πληθυσμού. Απλά δεν ενώνονται αυτά τα πράγματα, δεν ενώνονται αυτοί οι άνθρωποι με τη δική μα κουλτούρα, το δικό μα πολιτισμό. Δεν μπορεί να του ενώσει, δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό είναι με εξοργίζει. Δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνε ότι ο λαθρομετανάστη, ο Ιμπράιμ, δεν έχει σχέση ρε, με την ελληνική πραγματικότητα, την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Δεν, δεν μπορεί να έχει σχέση, παιδιά. Δεν γίνεται. Είναι ανώμια πράγματα. Λάδι και νερό. Δεν μπορεί να ενώσει. Ο Χριστό και η Παναγία δηλαδή, καταλάβετε το επιτέλου. Και, και, ακούω του νεοδημοκράτε, βουλευτέ και υπουργού να λένε το 1% του πληθυσμού. 1% του πληθυσμού σημαίνει στα 10 εκατομμύρια. Πώ είναι, ρε, γιγαντά, 100.000? Αυτό είναι. 100.000 είναι. Το 1%, 100.000 είναι, Τόσοι, πέρασαν πέρυσι μόνο. 100.000 είναι, δηλαδή, άνθρωποι στην Ελλάδα. Ποιο κοροϊδεύετε, ρε, εσείς. 1% του πληθυσμού. Μιλάμε για νούμερα 14-15% και με το γενοβόλυμα που κάνουν δεν θα υπάρχουν Έλληνε, το καταλαβαίνετε. Δεν θα ο Γιώργο, ο Νίκο, ο Σταύρο. Δεν θα υπάρχουν, ρε παιδιά. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση, αλλά τα αυτονόητα δεν καταλαβαίνετε. Και έχω του περιφερόμενου καραγκιόζητε στου υπουργού τη Νέα Δημοκρατία να λένε ανοησίε. Γιατί περιφερόμενοι είναι, σαν το τσίρκο. Τσίρκο Μεντράνο, τσίρκο, τσίρκο, Λουγκάνο, τσίρκο δεν ξέρω τι άλλο. Ε, αυτά με εξοργίζουν. Και θα συνεχίσω να τα λέω. Να τα λέω. Πηγαίνουν στην οπουδήποτε που κουστάνουν σε ξενοδοχεία στα Γιάνιτσά, στη Σκύδρα, λέω εγώ τυχαία ονόματα έτσι, στην Άουσα, Πάνε και του φυτεύουν. Εδώ Τι... θα φέρουν τώρα στην Πιερία, στην Κοζάνη και στη Φλόρινα. Και ρώτησαν του κατοίκου. Με ποιο δικαίωμα το κάνετε αυτό. Κανά δεν ρώτησαν. Ποιο σα δίνει το δικαίωμα να το κάνετε αυτό το πράγμα. Να αλλοιώνετε την πληθυσμιακή θέση τη χώρα μου και να εξαφανίζετε του Έλληνε. Αντί να δώσετε κίνητα στου Έλληνε να γεννάνε, εσφαίρετε άλλου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε μαζί σου με τα χίλια από το Γιώργο από τη Γερμανία. Σου το λέει η πρόεδρε, έστειλε μήνυμα. Πάμε γραμμή. Γεια σα. Χαίρετε. Ε, κύριε Βελόπουλε, είμαι ο κύριο Τάβολο από το Φίληρο, ένα ψηφοφόρο σα. Ναι, πάρα πολύ αυτά που λέτε. Είστε ο μόνος σε όλη την Ελλάδα, το μόνο κόμμα σε όλη την Ελλάδα που μιλάτε για ορθοδοξία και πατρίδα. Γι' αυτό και σα ψήφισα, αλλιώ δεν θα σα ψήφιζα. Να είστε καλά. Και τι πόλεμο, λες, Λεκρινά, τι πόλεμο δέχτηκε για αυτό το πράγμα που λε, Σταύρο, ειλικρινά, τι πόλεμο δέχτηκε για αυτό το πράγμα. Τι πόλεμο, δεν μπορεί να φανταστείτε. Ξέρω, έχω μιλήσει και με τα γραφεία σα τα έχουμε πει. Ήθελα να τονίσω κάτι. Αν ο Έλληνα, γιατί σήμερα χτυπιέται η Ελληνορθόδοξη παράδοση. Έτσι ακριβώ. Η Ελληνορθόδοξη παράδοση χτυπιέται. Ε? Πολεμάνε παντού το χριστιανισμό. Ο χριστιανισμό διώκεται. Δεν του εμφέρει να υπάρχει ούτε χριστιανισμό, ούτε Ελλάδα και τα δύο αυτά συνδέονται. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Αν γκρεμίσει τον Έλληνα τρία πράγματα, τη θρησκεία του, την πατρίδα του και την οικογένεια, γιατί αυτά τα τρία είναι συνδεδεμένα στον Έλληνα, είναι μέσα στο DNA του, mm -hmm. τον γκρέμισε στον Τζάκ. Να σε βοηθήσω Είμαστε λίγο. Είμαστε πολύ σκληροτράχυλο λαό, κύριε Βελόπουλο. Μακάρι, αλλά. Αυτά αλλά... αλλά... μα πολεμάνε για να μα γκρέμισουν. Ακούστε λίγο. Θυμάμαι τον Ελληνορόσο Μητροπολίτη, τον οποίο σκότωσαν οι τζιχαντιστέ. Το θυμάστε μαζί με τον άλλον, τον Μητροπολίτη, δύο Μητροπολίτε. Του φάγανε πριν μερικά χρόνια. Ναι. Κανένα δεν μίλησε. Αν ήταν ένα ημάμι της Δαμασκού, λέω εγώ, ένα ημάμι του Ιράκ, ένας, και γινόταν από την αντίθετη πλευρά του θα είχε γίνει τη κακομοίρα. το κεφάλι όλου. Το Μητροπολίτη, τον γνώριζα προσωπικά, τον γνώρισα εγώ τον ε, Να σας Μητροπολή. πω κάτι άλλο εγώ. Ναι. Άστε στην Τουρκία, βρίσκει στον Αλάχ, τι θα σου κάνουν. Θα σε ξηρίσουν ένα ναι, μπόμπο που. Θα σε κόψουν το κεφάλι από τη ρίζα. Έτσι. Εδώ μπορεί να βρει ελεύθερα. Θα Χριστό και Παναγία, δεν θα γίνει. Α, και... θα πάρει και παράσημο και τη προοδευτικό. Ναι, αμπράβο. Έτσι. Έφυγε μία. Να είστε καλά. 2310-5676-2310-5676-77, τα θυμάμαι. Έτσι, άριστα. Λοιπόν, άριστα, άριστα. Και σα ακούω, δηλαδή, αν έχετε ερωτήσει, γιατί όχι, να τι ακούσω και τι ερωτήσει σα. Δεν, δεν είναι κάτι ότι κάνουμε εκπομπή απλά για να κάνουμε εκπομπή. Α, είναι διαδραστική η παρουσία μου εδώ κάθε Δευτέρα. Και το κάνω γιατί θέλω να ακούσω αυτού του ανθρώπου που είτε με επέλεξαν, είτε δεν μα επέλεξαν, αλλά έχουν μια άλλη άποψη ή μια διαφορετική άποψη από εμά. Και αναρωτιέμαι, και να το ξαναπώ ακόμη μια φορά, πώ ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν αντιλαμβάνονται ότι όλο αυτό το παιχνίδι είναι στημένο είναι στημένο πραγματικά. Του ενδιαφέρει η κομματική του επιβίωση και όχι η επιβίωση τη χώρα. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Αυτό είναι με τρελαίνει. Δηλαδή, ασχολείστε με τον Μπάοκ, τον Άρη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή. Και δεν ασχολείστε με την αυτονόητη ύπαρξη μια ολόκληρη οντότητα που λέγεται Ελλάδα, η οποία αν υπάρχει σε 100 χρόνια από ποδόσφαιρο να μην υπάρχει. Πριν α πούμε 200 χρόνια δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο. Πριν 100 χρόνια και οι Πριν 300 χρόνια δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο. Υπήρχε Ελλάδα, παιδιά, υπήρχαν Έλληνε. Στο τέλο, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσουμε, πόσο πιο χαμηλά πρέπει να πέσουμε. Ο Θέμη μου ίδι, ζητάει να σου μεταφέρω ένα ερώτημα, Πρόεδρε, αναφορικά με το αν ε, η φοβικότητα των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στην Τουρκία έχει περάσει και στην ελληνική κοινωνία. Αν φοβούνται οι Έλληνε. Η φοβικότητα είναι ένα σύνδρομο το οποίο καλλιεργείται από την κοινωνία ή την οικογένεια. Τι σημαίνει αυτό. Εγώ θυμάμαι τη δικιά μου τη γενιά, θυμάμαι τον πατέρα μου όταν έρχονταν στον Ασυγκαλά ο Ιωσήφ, στο Λύκειο, έλεγε στον καθηγητή μου τράβα το ταυτί για να βάλει μυαλό. Ρίξου και καμία. Τώρα έτσι και τολμήσει ένα δάσκαλο και μιλήσει άσχημα στο παιδί, κατευθείαν πάει η μάνα ή ο πατέρα και κάνουν μήνυμα στο δάσκαλο. Δείχνει δηλαδή ότι θέλουμε μια κοινωνία μαρθακών, Όχι να δέρνει ο δάσκαλο στο παιδί, προ Θεού, αλλά λέω ότι θέλουμε μια κοινωνία μαλθακών του εύκολου κέρδου, τη εύκολη ζωή. Όπω και στην πολιτική. Ναι. Τι κάνουν οι πολιτικοί μα σήμερα, ψάχνουν τον εύκολο τρόπο. Βγάζουν ψευτοδιλήμματα, τι θέλετε, πόλεμο, ρε! Πόλεμο! Και αμέσω ο άλλο τραβιέται και φοβάται. Με συνέπεια αυτό το φοβικό σύνδρομο να έχει γίνει DNA αρνητική κατάσταση. Ο Έλληνα στα δύσκολα γονατίζει. Ενώ κάποτε ο Έλληνα στα δύσκολα όρθωνε ένα άστημα, τώρα γονατίζουμε. Και αυτό είναι θέμα παιδεία. Αγωγή και παιδεία από το σχολείο. Αλλάζει. Θέλει άλλα 30 χρόνια. Μην κορεδευόμαστε, θέλει μία μισή-δυο αυτή, αυτή η γενιά, η δική μου γενιά, η προηγούμενη γενιά, είναι καμένε γενιέ. Δηλαδή τα παιδιά, οι 40, αριδες, οι 50, αριδες, οι 30, αριδες, πλέον είμαστε μια καμένη γενιά με την έννοια πια. Ότι δεν έχουμε εκείνη την ελληνική στόφα, ρε παιδί μου. Το ελληνικό μέταλλο που λέω εγώ. Νεοέλληνε γίναμε. Δεν θα πω νεοραγιάδε. Μπορούμε να αλλάξουμε. Έτσι, αλλά κυρίω σε βάθο χρόνου. Α, α, αυτό θέλει να κάνει η ελληνική λύση. Να το αρχίσει. Να το Αυτό θέλει να το ξεκινήσει η ελληνική λύση. Α, η επόμενη γενιά να είναι ατσάλινη γενιά. Να είναι μέταλλο γενιά. Δεν ξέρω αν το πετύχουμε. Από εκεί πέρα ο καθένα αναλαμβάνει και τι ευθύνε του. Δεν είναι δική μα δουλειά αυτή. Εμεί θα προσπαθήσουμε και το επιχειρήσουμε. Πάμε στο κρατέ. Καλημέρα, ελάτε στι γραμμέ. Το 2019 τον Ιούλιο ο ελληνικό λαό δεν ψήφισε στο σύνολό του το 40% Νέα Δημοκρατία. Έκανε μια προσπάθεια, θυσίασε τα κόμματά του για να φύγει ο Ανθέλινα Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η προσπάθεια. Δεν, μπορεί, δεν ξεχνάει όμω ότι το 32% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Γιατί yes. το μεγαλύτερο ποσοστό του προέρχεται από του ελληνοποιημένου οραγού και που δίνανε ε, τι ελληνοποιήσει κτλ. λοιπά περιμένει, μπορεί να λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, περιμένει. Συνεπώ, ο αγώνα τη ελληνική λύση γνήσιος, καλός αγώνας, τον οποίο όλοι αποδεχόμαστε, δεν πρέπει να στρέφεται μόνο κατά της νέας δημοκρατίας Με αυτή Δεν πρέπει να στρέφεται κυβερνάει. και εναντίον των υπολείπων. Ακούστε γιατί λίγο. Γιατί αλίμονα χάσουμε τη νέα δημοκρατία. Α, αλίμονα, τρισαλίμονα. Τι διαφορετικό κάνει η νέα δημοκρατία στο επίπεδο των θέματων εθνικών, για πεςτε μου εσείς, Κοιτάξτε. ή στα εθνικά θέματα. Αυτή είναι η λογική, αυτή η λογική όμως, ακούστε με λίγο, οδηγεί την Ελλάδα στα τάρταρα. Μας είναι, είναι ΣΥΡΙΖΑ με γραβάτες αυτή. ακούστε τι σας λέω, θέλω να με ακούσετε ένα μισό λεπτό. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώ δεν έχει κανένα σχέση με τη λαϊκή δεξιά ή με την πατριωτική δεξιά που φανταζόμαστε όλοι. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ΣΥΡΙΖΑ με γραβάτες. Θέλω να το καταλάβετε, ΣΥΡΙΖΑ με γραβάτες. Πιο εκλεπτισμένο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Φιστεύω Αυτό είναι με τοχλεί. Οι βουλευτές, οι βουλευτές δεν ξέρω επειδή τα κόμματα είναι αρχηγικά, δεν μίλησαν δεν μιλούν. Ούτε ενώ θα, θα έπρεπε να μιλήσουν. Ούτε θα Αυτό μιλήσουν. είναι το ελάττωμα τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο αγώνα τη ελληνική λύση ιερό και άγιο. Αλλά είναι ας η Δημοκρατία δεν. Α τρέφεται και προ το ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> δεν είπα. Υπά... άκουσε το λίγο. Το... Θέλω να δει ότι είμαστε οι μόνοι που κάνουμε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Του έχω ξεμπροστιάσει πάρα πολλέ φορέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι. Όχι, κύριε Σόλετο. Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι συμφωνούν στα εθνικά θέματα, στο θαμεσαυτικό, οπότε δεν μπορούν να μπουν διαφορετικά πράγματα. Είμαστε οι μόνοι που του τακώνουμε και του λέμε είστε ψευτοαριστερά. Έχω τη γνώμη, θυμάμαι ε, το λαό του Γιώργου Καρατζαφέρη. Καμία σχέση. Ο, δεν ήξερε ο άνθρωπο γιατί χάθηκε. Δεν κατάλαβε Ποιοι είναι ακριβώ οι ψηφοφόροι και τι θέλαν. Καμία το θέμα σχέση... Το εθνικό, το μεταναστευτικό είναι τεράστιο. Ε, αυτό το θέμα. Δεν, δεν θα πρέπει τα, τα πόδια να βγαίνουν έξω από το πάπλωμα. Η ε, ένα, σε αυτό το θέμα περιοριστείτε περισσότερο. Όχι, όχι, όχι. Θα ανεβείτε. Μ, αρέσουν οι υποδείξει. Ακούστε να λίγο. Αλλά άρα, τη νέα δημοκρατία. μιλάτε από θέση θέση και όχι από θέση αρχή. Έτσι διάλογο εγώ δεν μπορώ να κάνω. Είστε Νέα Δημοκρατία και ορθώνετε το ανάστημα υπέρ τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μιλάω σε ελληνική λύση. Εγώ λέω μου τι διαφορέ που έχει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ σε βασικά ζητήματα. Είτε στον οικονομικό προπολογισμό, είτε στο πρόγραμμα το οικονομικό, είτε στα εθνικά θέματα. Διαφορέ συγκεκριμένε θα μου πείτε όμω. Για να κάνουμε ένα σοβαρό διάλογο. Όταν μου λέτε τώρα μην χτυπάτε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρόβλημα. Όταν και η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί την ίδια τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνία. Δυστυχώ το λέω με σεβασμό απέναντι στην ηλικία σα, αλλά γι' αυτό ακριβώ οι νέοι δεν ψηφίζουν. δεν πιστεύουν τίποτα. 55% των Ελλήνων δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αυτή είναι το πρόβλημα για μένα. Γιατί γιατί αυτού πρέπει να πείσουμε να πάνε να ψηφίσουν και να καταλάβουν ότι αυτοί οι υπόλοιποι του 45% που ψηφίζουν είναι βολεμένοι στο σύστημα. Είτε γιατί είχαν έναν βολεμένο αδερφό, ένα βολεμένο πατέρα, μια βολεμένη μάνα, που δεν του ενδιαφέρει η πατρίδα, του ενδιαφέρει μόνο το κόμμα να είναι καλά. Δεν υπάρχει ελληνική λύση κόμμα. Για μένα υπάρχει Ελλάδα. Τέλο. Αν δω ότι η ελληνική λύση κινείται στα όρια τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με την ίδια λογική να υπάρχει το κόμμα, το σταματάω και πάω σε επιχειρήσει μου και τελείω ιστορία. Δεν απασχολεί καθόλου, πιστέψτε με. Δεν με νοιάζει. Αλλά η λογική του χτυπάτε το ΣΥΡΙΖΑ, μην χτυπάτε τη Νέα Δημοκρατία, όταν μου λέει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ότι εγώ θέλω να μπολιάσω την ελληνική κοινωνία με τον Ιμπραήμ και τον Χασάν, όταν μου λέει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ότι πρέπει να πάρουν σπίτια και δικαιώματα, μέσα στην Βουλή το είπα αυτό. Όταν ο ίδιο ο Πρωθυπουργό λέει δεν πειράζει να του δίνουμε επιδόματα. Όταν ο ίδιο ο Πρωθυπουργό μου λέει εμένα, μου το είπε εμένα, ότι δεν μπορώ να λύσει το πρόβλημα του πα στα κατοίκητα νησιά Βελόπουλο, ό,τι και να μου λε. Ε, γιατί μου δίνουν κάποια εντολέ έμεσα, ε, αυτό μου είπε. Α, αρχίζω και απορώ ποιο κυβερνάει τον τόπο. Εγώ ξέρω, εσεί δεν ξέρετε όμω που επιμένετε στο ίδιο λάθο. Επιμένετε στο ίδιο λάθο, δυστυχώ το λέω αυτό. Όταν το 50% των μη κυβερνητικών οργανώσεων ελέγχεται από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλε 50% από τη Νέα Δημοκρατία και το είπε ο Περιφερειακή Δημοκρατία. Βορατολικό Αιγαίο ο ίδιο το είπε. Δεν το πάω εγώ. Τι να συζητάω τώρα ρε παιδιά Αν δεν βγάλετε από το μυαλό σας τη λογική αυτή Δεν πρόκειται τα παιδιά σας και τα εγγόνια να δουν άσπρη μέρα Σας το λέω με πολύ αγάπη και συμπάθεια Για την ηλικία που μπορεί να έχετε λίγο παραπάνω από μένα Λίγο μεγαλύτερος δεν ξέρω πόσο είστε Σκεφτείτε λίγο εθνικά, πατριωτικά και ελληνικά Αφήστε τα υπόλοιπα. Μία γραμμή ακόμα για να πάμε σε διάλειμμα. Μία γραμμή. Έχουμε, εντάξει, okay. έχουμε και άλλε. Έχουμε, 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 αλλά εντάξει, τώρα είναι και 34 να πάμε σε ένα διάλειμμα. Δεν διάλειμμα, δεν είναι Όχι, δεν θέλει. Δεν δε δε θέλει. Θέλ, θέλ, άμα δεν θέλει, δεν είναι Τα τηλέφωνά μα ανοιχτά. 231-0500-676, 231-0500-677. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα. Εγώ μιλάω, έτσι. για τον Κυριάκο μάλλον βάζουμε ερωτήσει. ό,τι θέλετε θέλ, ναι, θέλ, θέλ, εδώ. Λοιπόν η ερώτηση είναι η απλή μια ανησυχία. Ε, σε περίπτωση αυτό με την Τουρκία, με την ναι. εμπλοκή κτλ. Ε, έστω ότι η ελληνική λύση γνωρίζω τον Κυριάκο από ένα κοινό μας φίλο τέλο πάντων. που σίγουρα είναι σωστές θέσεις σε όλα αυτά τα θέματα δεν το λέω. Mm. Παίρνει μεγάλο ποσοστό και είναι στην κυβέρνηση. Mm -hmm. Είναι δυνατή σήμερα μετά από τις διεθνείς συμφωνίες, μετά από όλα αυτά τα οποία έχει υπογράψει η ελληνική βουλή, η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία δέκα χρόνια μνημόνια κτλ. Να υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή αν οι εντό εισαγωγικών εγκυήτριε δυνάμει οι οποίε αναγκαστικά υπάρχουν στα μνημόνια και έχουν διάφορε εξαρτήσει, θα μπορούσε ένα πατριωτικό κόμμα να πάρει μόνο του αποφάσει. Αφού δεν μπορούμε. Ωραία. Ε, με ρωτήσατε τι απαντήσατε κιόλα. Όχι, εντάξει. Όπω του λέει, δεν Τι θα κάνει ο κυριάτη ο που αν έχει πλειοψηφία. Πολλά μπορεί να κάνει. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Του τελευταίου 7 μήνε βολέθηκαν 4.500 άνθρωποι τη Νέα Δημοκρατία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με μέσο μισθό 4.000 ευρώ. Κακό. Περίμενα λίγο. 4,5 επί 4, μα κάνει. Πόσο μα κάνει, τι 5.20, 16, 1800. Κοιτάξτε, λίγο παραπάνω. 2 εκατομμύρια το μήνα. Μαι. Έτσι. 2 εκατομμύρια το μήνα. Επί 12 μήνε είναι 24 εκατομμύρια ευρώ. Με 24 εκατομμύρια ευρώ, σου λέω μόνο αυτό έτσι, Μαι. θα μπορούσα να κάνω. Τώρα δημοσίε δεν μπορώ να το πω, αλλά να ασχοληθώ λίγο με του έξου έτων μοιράζ. Σταματώ εδώ. Έτσι. Σταματώ εδώ. Με άλλε κινήσει, που δεν θα τι πω τώρα, θα μπορούσα να κάνω για τι τορπίνε των υποηχείων. Και σταματώ εδώ. Δηλαδή, με φθηνό κόστο. Δεν χρειάζεται πολλά λεφτά. Ε, ναι. Αλλά κοιτάμε να βολέψουμε τα δικά μα παιδιά, ξεχνώντα ότι για να υπάρχουν τα δικά μα παιδιά πρέπει να υπάρχει η πατρίδα μα. Σωστό. Και το είπαμε στη Βουλή αυτό με κομισό τρόπο, γιατί δεν θέλω να εκθέσω την Ελλάδα. Πώ θα πεμπλακούμε από αυτά τα Όχι, σα απίτησα ήδη. Για να μπορεί να, να πρέπει κα... να είσαι ισχυρό. Και για να είσαι ισχυρό, πρέπει να έχει πρόγραμμα οικονομικό. Δεν έχουν οικονομικό right. πρόγραμμα. Έχουν τον Μάκη Τωβολί, το φίλο μου, ο οποίο δεν ξέρει τι σημαίνει σιτάρι, κρυφτάρι, καλαμπόκι, δεν ξέρει τι σημαίνει λιναρόσπορος, και τον έκαναν Υπουργό Γεωργία. Πήγε στη Βέρη, ανάπτυξη. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, ρε. Έτσι. Λέω, δηλαδή κάποια στιγμή καταλάβουμε τώρα. Κάναμε 54 Υπουργεία χωρί λόγο. Άρα τα πράγματα είναι λίγο μπλεγμένα. Δεν είναι μπλεγμένα. Τώρα, τα βλέπουν μόνοι του για να φαίνονται μπλεγμένα σε εσά και να λένε ότι θέλουν αυτοί. Ναι, 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 όχι, τα μνημόνια. Έχουν αφήστε ναι, ναι. τα μνημόνια. Τα μνημόνια είναι το αποτέλεσμα τη έλλειψη παραγωγή πλούτου, δηλαδή πλεονάσματο. Όσο δεν παράγει και κλείνει βιομηχανίε, κλείνει μικρομεσαίε επιχειρήσει, έχει υψηλή φορολογία, δεν ασχολείσαι με τον πρωτογενή τομέα πραγματικά αυτό που μπορεί να σου δώσει κρίματα. Σα είπα ένα παράδειγμα να δώσει για καταλάβετε η, η, η Ολλανδία είναι και την στην Πελοπόννησο. Μια μικρή Πελοπόννησο και λίγο μεγαλύτερη είναι. Και μου δίνει εμένα αγροτική βιομηχανία 122 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η Ελλάδα που είναι 7 φορέ μεγαλύτερη σου δίνει 15 δι. Από εκεί ξεκινά για να λύσει ένα πρόβλημα. Κατάλαβε τι εννοώ. 40-50 χρόνια ζούσαν του αγώνε με τι επιδοτήσει για να κάτσουν στα καφενεία. Αντί να του δούνε, ωστόσο είναι οδηγίε, γιατί αυτό σημαίνει κυβέρνηση και διακυβερνό. Να κάνουμε κάτι καλύτερο, να μπούμε σε άλλε διαδικασίε παραγωγή πλούτου. Αυτοί τι κάνουν, διαχειρίζονται τι εντολέ, τα χρήματα και να παίρνουν ψήφου. Άρα πρέπει να ισχυροποιήσουμε οικονομικά. Πρώτο, πρωτεύων. Πρωτεύων, στα αγαπητέ μου φίλε. Πρωτεύων. Όχι, κύριε, όχι. όχι. Με βάση το πρόγραμμα τη ελληνική λύση, θέλει μια διετία-τριετία για να ξεκινήσει μια παραγωγή πλούτου στον πρωτογενή τομέα. Το έχω πει χίλιε φορέ. Είναι παραμύθια αυτά. Χάσαμε 10 χρόνια, παιδιά. Δέκα χρόνια χάσαμε με τα μνημόνια. Γιατί κανεί δεν είχε σχέδιο. Στα τυφλά σα πηγαίνουν. Του βλέπω στη Βουλή, του ξέρω, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Δηλαδή, εγώ είμαι πρόεδρο κόμματο και είμαι όλη μέρα στη Βουλή. Μιλάω κάθε μέρα στη Βουλή. Κάνω τι εκπομπέ μου. Ασχολούμαι με τι επιχειρήσει μου. Πηγαίνω στα κανάλια. Γιατί και ο Άδωνη είναι ο Άδωνη, έχει μόνο τα κανάλια. Έτσι. Πάει στα κανάλια όλη μέρα. Τριγυρνάει. Εγώ κάνω και τα υπόλοιπα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δείτε ποιον άλλο πολιτικό αρχηγό είναι στη Βουλή τόσε ώρε. Από τι 9.30 το πρωί είμαι εκεί εγώ. Μέχρι τη μία το βράδυ που τρικινάμε σε επιχειρήσει μου. Δηλαδή τα βλέπετε, δεν χρειάζεται πολλά να τα λέω κιόλα. Ο Θανάσης ρωτάει, Πρόεδρε, ποια είναι η θέση σα αναφορικά με τον προσανατολισμό τη εξωτερική πολιτική τη χώρα, η συμμετοχή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξηγήσει, στον ΝΑΤΟ και δηλαδή. στη Δύση. Τα έχω εξηγήσει για μένα, το είχα γράψει πολλέ δεκαετίε πριν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί. Φαίνεται σιγά σιγά φιλορροή. Γιατί είναι Γερμανική Ένωση, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί, δεν θέλω να τα ξανασχολιάσω, φαντάζομαι θα γίνω και κουραστικό. Δεν υπάρχουν φιλίε μεταξύ εθνών και κρατών. Τέλο. Υπάρχουν συμφέροντα. Αν δεν το καταλάβουν αυτό οι Έλληνε πολιτικοί, αλλά εγώ να αναρωτιέμαι. Εγώ, αν είχα τον Δαμιανίδη, το φίλο μου και του έδινα λεφτά. Και μετά από 10 χρόνια ήταν πρωθυπουργό τη χώρα. Mm -hmm. Θα μπορούσε να μου κάνει μαγκέ ο Δαμιανίδη. Μπα. Mm -hmm. Εσύ θα μπορούσε να μου κάνει γιορτά και μαγκέ. Α, μπράβο. Και θα τα πάρει από μένα. Yeah. Ε, με την υπόθεση τη Τζίμε, που πήραν ρε παιδιά. Πώ θα κάνουμε μαγκέ στην γερμανική κυβέρνηση, όταν ακόμη και ο Μαρινάκη λέγεται τον τη Τζίμε. Το λέμε πολύ ευγένεια, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θα το ψηφίσατε, εγώ φταίω βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, α το πω διαφορετικά, που βγήκαν με τον Μπάουκ και χρωστά στον Μπάουκ υποχρέωση, δεν, δεν μίλησαν καν. Έκαναν τι κόντε και τι πάπιε, που εγώ δεν έχω καμιά διαχώρηση με τον Μπάουκ. Ούτε με τον Σαβίδι. Γιατί δεν πάω. το κανάλι του με έχει απαγορεύσει να περνάω ένα χιλιόμετρο μακριά από αυτό. Ούτε απ' έξω δεν περνάω. Η βαλοκρηπίδα. Η βαλοκρηπίδα. <laughs> δεν υπάρχει. Κάζου μπέλ είναι. Δηλαδή ο Μαρινάκη με πολεμάει, ο Σαβίδι με πολεμάει, αλλά εγώ βγήκα και από το δίκιο ποιο είναι. Έτσι πρέπει να είναι ο πολιτικό. Αλλά αν έχει εξαρτήσει, δεν μπορεί να το κάνετε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να το κάνουμε. Καταλάβετε το. έχουν εξαρτήσει, βρε. Καταλάβετε το, βρε. Όταν ο φίλο μου ο Μάξο Βοήδη τρώει με το μαρινάκι, λέει με τα πούρα. Με τα πούρα, κάθε χρόνο που έχει γιορτή ο Μαρινάκη με κάλεσε και εμένα πρόπερση. Ο Μαρινάκη έβαλε τον κουρτάκι, έμεσε να μου πει να πάω στα χανιά. Δεν Μέσω τρίτου προσώπου. Όταν τον τον κουρτάκι συμπτωματικά, πει τον στο Αγιο και παθαπλάκα. Και μου λέει κάτι το καλοκαίρι, Ρε πού λέω Δεν πάω εγώ δεν πάω σε λιγάρχε ούτε σε σαβίδε, ούτε σε μαρινάκιδε, ούτε σε μελισανίδε. Δεν πάω ρε παιδιά. Όχι δεν είμαι αγοραφοβικό, αλλά γιατί ξέρω τι θέλουν. Και όταν πα, τελείωσε. Θα κάτσε τα στα τέσσερα. Άντε. Καλημέρα, ελάτε στη, στη γραμμή. Ναι. Χαίρετε. Γεια σα. Πού να έρθουμε. Κυριακό. Έλα. Έλα, γόρι μου, γιαγιά Ιωάννα είμαι. Σε yeah, ξέρω από παιδί, η... παιδί πριν 25 χρόνια που είχες και τα γραφεία είναι που Είναι το ίδιο μοτίβο, ξέρω. Λοιπόν, μ' ακούς? Ναι, ακούω, εδώ είμαι. Α, γιατί ακούγεται βαθιά η φωνή σου. Ναι, πειράζει, λοιπόν, ίδια. για τον κύριο Βουρτσοτάκη τι έχω να πω. Όταν κάποια πολύ δικά μου άτομα ήθελαν να τον ψηφίσουν, λέω, Παι, παιδιά, μην το ψηφίσετε, βλέπω ότι θα κάνει τα χειρότερα από τον Τσίπρα. Υπάρχουν και ακόμα μικρά, όπω λέω του Βελόπουλου. Mm. Εγώ λέει, το ψηφίσω με το Μητσοτάκι για να φύγει ο Τσίπρα και τα λοιπά. Yes. Λέω έτσι. εύχομαι να μην με τα νιώσετε. Και όταν τελευταία του μιλούσα, τι έχετε να πείτε, Α, τώρα μην μα ανακατέψετε τέτοια πράγματα. Έτσι. Και τελευταία το γνωστό άτομο μου λέει: Είχε δίκιο για αυτά, λέει, λάθο κάναμε και τα λοιπά. Πάει αυτό. Θα ξαναψηφίσουν τη Δημοκρατία όμω για να μην έρθει ο Ότι αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα. Το τόνισε διπλές φορές. Έτσι. Μείνουν. Έτσι. Και θα μείνουνε. Αυτό και το σπίτια. πράγμα με έχει βγάλει από τα ρούχα μου. Όταν ο πατέρας μου τον κάψανε ζωντανό οι κομμουνιστές, ό,τι από τους Γερμανούς στον πόλεμο, και τον κάψανε ζωντανό οι κομμουνιστές και βγήκε πέντε κιλά, πέντε οκάδες κάρβουνο και ο πέντε μηνών ορφανό. Ειλικρινά έχω το αίμα του πατέρα μου, βράζει στι φλέβε μου και σε πόλεμο και είμαι 71 χρονών. Και σε πόλεμο παρό που σέρνουν τα πόδια μου και τη μέση μου, προτιμώ τον πόλεμο. Αρκετά μα ξεφύλισαν οι, Τούρκοι και ο κάθε εχθρό. Να είστε καλά, <ορίσεις> κύρια <κυρίες> <Λα, Κυρίες> <Κυρίες> Ιωάννη. Να είστε καλά, κύρια ναι. Ιωάννη. Να είστε καλά. καλά, Να είστε καλά, Θα πω το εξή. Εντάξει, αυτά είναι θέματα που ο καθένα θυμάται από το παρελθόν του. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει το παρόν και το μέλλον, μην ξεχνώντα βέβαια το παρελθόν μα, έτσι. Δηλαδή το παρόν και το μέλλον τη Ελλάδο. Βλέπω νέα παιδιά τώρα. Δηλαδή 700.000 Ελληνόπουλα φύγανε στο εξωτερικό, που είναι το αύριο τη Ελλάδο. Ποιο έδιωξε. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Κι όμω, επιμένουν ακόμη και αυτοί που φύγανε στο εξωτερικό. Δηλαδή, έλεπα στο Twitter, παιδιά που φύγανε το 2012-2013, να κάνουν tweet και να λένε να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία πριν δηλαδή, τι εκλογέ, για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, λοιπόν, με λογικέ, δεν πώ να βγάλει άκρη. Δηλαδή, ειλικρινά, σηκώνει η επιστήμη χέρια, πόδια ψηλά και εωρείται όρθια. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη με του νέου Έλληνε. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Η, η μάνα κλαίει που έφυγε το παιδί και πάει και ρίχνει Έτσι. η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σε αυτό που τη έχει το παιδί, του επιδοκιμάζει την επιλογή τη ανικανότητά του να λύσει το πρόβλημα του παιδιού τη. Αυτά είναι που με ενοχλούν και σα λέω για να το καταλάβετε. Θέλω όλοι σα να αντιληφθείτε ότι αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμεί, δεν ξεχάσουμε τα όχι το σκεπτικό μα, αλλά τα λάθη του παρελθόντος μα και δεν τα διορθώσουμε, θα αναπαραγάγουμε τα ίδια εγκληματικά λάθη. Και τα παιδιά και τα εγγόνια μα δεν θα υπάρχουν, παιδιά. Ειλικρινά το λέω, δεν θα υπάρχουν, καταλάβετε το. Δεν θα υπάρχουν. Πηγαίνετε στη Βίδα Θεσσαλονίκη, εδώ έξω τα χωριά, που έχουν στηθεί Ιμπραήμιδε και Χασάνιδε. Του έχουν φυτέψει χωρί να ρωτήσουν κανέναν. Μόνοι του πάνε και του βάζουν εκεί και σου λέει δεν μιλά. Γιατί να μην μιλήσει, σπίτι μου είναι ρε παιδιά, δίπλα σπίτι μου είναι, η πατρίδα μου, η Ελλάδα μου. Πώ μου του φέρνετε εδώ, Πώ! Και πα και μου βάζει φράγματα λέει, για μέδουσε. Για να σταματήσουν λέει την εισρωή. Μιλάμε, μιλάμε, αυτό και μόνο επειδή είναι έτοιμο να πάει στο 14%, 13, 12, 11, 10. Φράγματα για μέδουσε. Για μέδουσε είναι. Για μέδουσε είναι, ρε. Ναι. ναι. Το είπα και στον αντένα, στον παδάκι, γελούσε. Ξέρω. για μέδουσε, για να μαζέψει μέδουσε. Πάμε. Καλημέρα, ελάτε γράμμε. Καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα Στέφανε. Γεια σα. Πρόεδρε, βγάλατε στο φόγκο στο Συρίγου, άκουσα. Ναι, εγώ δεν τον κάτι... ε, εντάξει, <laughs> <laughs> Κοίταξε, ε, για να λέω και την αλήθεια, ο Συρίγου τουλάχιστον είναι πιο καλό βόλο σε σχέση με άλλου που λένε διαφορετικά. Ε, σε σχέση με άλλου, ναι, αλλά εντάξει, βγήκε και η πετέρα τα πάλι. Είχε δεν υπάρχουν λύσει να τη γράψουμε ε, για του λαθροεισβολεί. Oh, όχι, δεν υπάρχουν. Oh. Δηλαδή, oh. Τι είναι αυτά... Τίποτα. Δεν υπάρχουν, δηλαδή. Δεν, παραβίασε η Τουρκία, δεν έκανε παραβίαση. Δηλαδή, θα τρελαθούμε, ρε πρόεδρε, τι είναι αυτά τα πράγματα. καλλιεργούν το κλίμα. Καλλιεργούν το κλίμα, σου λέω. Καλλιεργούν το τοπάνη. Με τα μπούνια για συνδιαχείριση στο υγεία και Όχι, ο... Έχουν... είναι εκμετάλλευση, όχι συνδιαχείριση. Τα λεφτά είναι το ο είναι το πρόβλημα. Και να σα πω κάτι, είπα, είπα στον ε, κύριο, μέσα στη Βουλή το είπα, μάλλον στον Υπουργό, αν δεν κάνω λάθο, κάτι που, που ειλικρινά πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Η ιστορία με την Τουρκία μου θυμίζει τον Λίκο που είναι έξω από το Μανδρί. Και ναι, επειδή, γριλίζει, πρόεδρε, και επειδή γριλίζει και ουρλιάζει, ο Βοσκό σου λέει θα θυσιάσω ένα πρόβατο, ένα, ένα πρόβατο, καστελόριζο, για να ερεμήσει. Του δίνει το ένα πρόβατο. Μα θα σε δύο μέρε, θα ξαναπινάσει. Θα του δώσει και άλλο πρόβατο. Δίνοντα, δίνοντα πρόβατα, στο τέλο θα μείνει το κορμί σου, θα δώσει το κορμί σου και θα υπάρχει ούτε τσομπάνο, ούτε μαντρί, ούτε πρόβατα. Έτσι είναι και η τακτική τη Τουρκία. Αυτό θα το καταλάβουν όλοι. Τέλο. Και με του εθνομιδενιστέ εδώ τι θα κάνουμε, πρόεδρε δηλαδή. Τι η... θα γίνει, εσύ μια χαρά τα λε. Οι πρώτοι που προς. θα πάρουν πόδια από την ελληνική λίστα είναι αυτοί. Θα απαγορευτεί δια νόμου η παρουσία του. Το λέω για να το καταλάβετε. Όποιο προ... μηδενίζει το έθνο θα πηγαίνει επιτόπου να απολογείται στο δικαστήριο όπω με τον ρατσισμό. Να δει τι θα γίνει μετά. Δηλώσει τύπου. Κάτι πρόεδρε, το εύχομαι. εύχομαι θα να θα ποινικοποιηθούν. Να, να είστε καλά. Παλεύουμε ρε παιδιά, από πέρα και πέρα γίνεται. κοινή Δηλαδή δηλώσει τύπου να δώσουμε την ΑΟΣ του Καστελόριζου για να κερδίσουμε. Θα θεωρείτε δηλώδο... προδοσία. Θα θεωρείτε. Έτσι. Θα Εντάξει. θεωρείτε προδοσία. Okay. Δεν υπάρχει τώρα. Οι άξονα δει αξιολογικέ κρίσει με το να δώσω την περιουσία του Αλληνού δεν υπάρχουν. Δεν έχει δικαίωμα να λε να δώσω γιατί δεν δική σου περιουσία. Αν πει, θα δώσω το σπίτι μου στον Ιμπραήμ, δικαίωμά σου, δώσ' το. Έτσι, δεν σου λέω εγώ, όχι, δώσ' το σπίτι σου. Αλλά όλοι αυτοί που λένε να δώσω στον Ιμπραήμ κάτι, ω κράτο, δεν δίνουν κάτι από την περιουσία του. Στον περισσότερο παραδείγματο χάρη θα μπορούσαν να μείνουν 1500 άνθρωποι εκεί μέσα. Είναι τεράστιο κτίριο. Μην γελά, ρε. Τι γελά. Γελά και δυο τώρα, γεια. Ρε, σοβαρά το λέω. Στον περισσότερο. Στον περισσότερο. <laughs> τα λέει. γραφεία του Κουκουέ. Ε, τεράστια, είναι βιλάρα αν το έχει δει. Εγώ το έχω δει και έχω πάει και το έχω δει. πολύ ωραία με κάμερε, ωραία ασφαλέ, με χρηματοπλέγματα. Μια χαρά. Εκεί μπορεί να μείνουν χίλια από αυτού. Γιατί δεν βάζουν έστω 10-15 ρε παιδί μου να δώσουν το καλό παράδειγμα αυτή. Ο τσακαλώτη με τα εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να νοικιάζει από τη ζέπη του αυτό κάποιο ξενοδοχείο και να πει Τα πληρώνω εγώ για να μένουν εδώ οι Μπράιμ και ο Χασάν και οι Φετιμέ. Δεν το κάνουν. Αυτό τα πληρώνω εγώ. Ακριβώ. Και δεν σε ρωτάει κιόλα το μεγάλο. Γραμμέ. Ναι. Κύριε Βελόπουλε, συγχαρητήρια για τις προσπάθειες τις οποίες κάνετε και στο κοινοβούλιο, και εντό κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου. Ε, εκείνο το οποίο ήθελα να υπογραμμίσω και το οποίο έχει τονίσει βέβαια κατά την είναι το θέμα α, της... Α, 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 έκτακτη της είδηση α. παιδιά, έκτακτη είδηση. Αυτή τη στιγμή γίνεται χάος στη Μητυλίνη. Έχουμε συμπλοκές μεταξύ στη Μόρια, ε, έχουν κάνει πορεία οι λαθρομετανάστες, ε, τρομοκρατημένοι οι Έλληνε πολίτε και έχουν κρυφτεί στα σπίτια του, δεν βγαίνουν από τα σπίτια του, γιατί είναι αυτό που σα έχω πει. Θα χρησιμοποιηθούν οι λαθρομετανάστε για πέμπτη φάλακα στην Ελλάδα. Αν δεν ξυπνήσει αυτή η κυβέρνηση, φοβάμαι ότι όταν γίνει τον με Τουρκία θα ανάψουν φωτιά τα νησιά μα. Α ξυπνήσουνε, γιατί ειλικρινά με έχουν φέρει μέχρι το λαιμό. Δεν μπορώ, να θα σκάσω. Τώρα που μιλάμε γίνεται χαμό στη Μιτιλίνη. Χαμό! Βγήκαν πορεία και τρομοκρατημένοι Έλληνε κρύβονται μέσα στα σπίτια του, ρε παιδιά. Στην Ελλάδα να κρύβεται ο Έλληνα! Στην Ελλάδα να κρύβεται τώρα που μιλάμε ο Έλληνα στη Μυτιλίνη και να μην μιλάει κανένα. Συγγνώμη, σητώ, συγγνώμη, δηλαδή, αλλά μου γυρίζει τα μυαλά όσε για η ανεπάρκειά του και η ανικανότητά του. Είναι επικίνδυνη για την πατρίδα, τελείωσε. Να μου βγούνε οι παράνομοι και να μου κάνουν πορεία, οι παράνομοι. Πορεία και να, και, και, και να κινδυνεύουν οι Έλληνε στη Μυτιλίνη. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Σα ακούω, κύριε. Ναι, τα λέτε πολύ σωστά, έτσι είναι ακριβώ και ενδεχομένω να είναι και πολύ χειρότερα σε λίγο. Έτσι. Ε, εκείνο το οποίο κατά την ταπεινή μου γνώμη θα έπρεπε να ε, πράξετε είναι να προσπαθήσετε να συνενωθείτε με τον ε, κύριο Κρανιδιώτη, με τον Ισαγγελέα ο οποίος ε, παρητήθηκε και έκανε κόμμα και 4, 5 άλλα Για να συνονοηθείς, ακούστε λίγο με κάποιον, πρέπει αυτός ο κάποιος ναι. να αντιληφθεί ότι πάντοτε υπάρχουν, αυτό που λέω εγώ και θα το ξαναπάω ακόμη μια φορά, κλίμακες συνεννόησης. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να πάω να κάνω τον Ταΐ στη Νέα Δημοκρατία και να πω αν, αν ήθελα εγώ να ενωθώ μαζί τη και να πω θέλω αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Που δεν θέλω. Ναι, αλλά τι, που δε γίνεται που δεν θέλω. η Δημοκρατία. Μα δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Άλλο δημοκρατία. λέω. Υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση. Αν δεν βάλουμε κρασί στο νερό μα όλοι για τι ηγετικέ μα δυνατότητε, ε, ε, ότι είμαστε οι καλύτεροι εμεί. Όχι, όχι, όχι. Ε, δεν όχι. γίνεται ούτε έτσι. Κρασί, ούτε νερό θα βάλουμε στο κρασί σα, ούτε τίποτα. Θα συνεννοηθείτε με τον πρώην εισαγγελέα. Ο οποίος είναι ακούστε είναι. ακούστε λίγο, γιατί υπάρχει θέμα. Τα έχω συζητήσει τον αλλά εξαφανισμένο είναι. Ακούστε λίγο. 500 ε, λαθρομετανάστε διέφυγαν από τα στενά είναι στο εργοστάσιο της ΔΕΗ της Μητυλίνης, καταλάβα ότι σας λέω, στη ΔΕΗ της όπου από εκεί φυλ... ανάψαν φωτιές σε χωράφια πλησίων της ΔΕΗ, που αν πάρει φωτιά η ΔΕΗ στη Μητυλίνη τελειώνει το νησί. Είναι, το νησί. είναι πάνω από 2.000-3.000 μετανάστε στον δρόμο. Δε, δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, χώρα, τελείωσε. Δεν υπάρχει Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την μπάλα. Τέλο. Δεν, 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 δε, δε, δε. Σηκώνω ψηλά. Είναι απίστευτο, είναι επικίνδυνη. Έχουμε ρήψη χημικών, έχουμε κλεφτοπόλεμο με τα ΜΑΤ. Έτσι. Είναι... Χαμός γίνεται. γίνεται χαμό. Πραγματικά βλέπω κάποια βίντεο τα οποία έχουν ήδη αρχίσει και κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Να είστε καλά, είναι σοβαρό το θέμα, φίλε και φίλοι, το επαναλαμβάνω. Να είστε καλά, όσο για την ένωση αυτών των μικρών δυνάμεων που λέει τα λοιπά, αυτή δεν τα... για να το καταλάβετε. Αυτοί μεταξύ του προσπάθησαν να ενωθούν πολλέ φορέ. Και δεν τα βρήκαν οι ίδιοι του. Έτσι, οι ίδιοι του. Πάμε στι τηλεφωνικέ Πάμε, καλημέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Βελόπουλε. Χαίρετε. Θέλω να μου πείτε, επειδή έχετε πολύ σοβαρή ε, αντιμετώπιση των πραγμάτων, θέλω να μου πείτε πραγματικά πόσο κοντά και πόσο μακριά είμαστε από ένα από μια ενδεχόμενη εμπλοκή. Στο... Αλλά σε πραγματικά σενάρια. Στο και ένα είσαι. Στο και ένα είμαστε, έτσι. Μα α, θέλω να καταλάβετε τι έγινε κάτω από την Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Τούρκοι έστειλαν ερευνητικό σκάφο και έκανε έρευνε για φυσικό αέριο στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, στην ελληνική ΑΟΣ. Το καταλαβαίνετε. Είναι σαν να έρθω σπίτι σα εγώ, περάσω το φράχτη σα, ναι, μπω μέσα ναι. και στο Δεν θα με διώξετε από εκεί. Προφανώ. Δεν του διώξαμε. 12 ώρε ήταν εκεί. Αυτό Άρα λοιπόν, προβάλλον. για να γίνει ένα θερμό επεισόδιο πρέπει να υπάρχουν δύο πλευρέ. Όταν η μία πλευρά δεν αντιθέκεται και δεν αμήνεται, η ελληνική πλευρά και άλλη διεκδικεί, ε, δεν θα γίνει θερμό επεισόδιο όπω το εννοούμε εμεί, αλλά θα συρθούμε στη Χάγη όπω λέει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ Κατάλαβα. για να χάσουμε ειρηνικά αυτό που ξέρουν οι ίδιοι ότι θα χάσουν ειρηνικά. Γιατί όταν, δε, όταν δεν θέτει θέματα εσύ. Και θέτει μόνο ο άλλο και πα στη Χάγη, η Χάγη θα δωσει 50 50-50. Τι σημαίνει 50-50? <Καινθυντα> Από τα 100 που διεκδικεί η Τουρκία θα πάρει τα 50. Τι διεκδικεί η Ελλάδα? <Τι> τίποτα. Θα ρωτήσω για κάτι ακόμα, κύριε Βελόβουλε. Επειδή εγώ, όπω το βλέπω, θα είστε ο επόμενο ρυθμιστικό παράγοντα στην πολιτική σκηνή. Και μην πω ότι μήπω τη κυβέρνηση στι επόμενε πολύ σύντομε εκλογέ. Γιατί έτσι διαφαίνεται. Εάν οτιδήποτε γίνει τώρα, εσεί θα έχετε δυνατότητα να το αλλάξετε. Ακόμα και αν απολέσουμε την ΑΟΖ. Θα επανα... Αυτό και θα... θέλω να απαντήσετε. Μ' να άρετε να καλά. Θα επαναλάβω κάτι για πολλωστή φορά. Η Ελλάδα έχασε 10 ολόκληρα χρόνια με τα μνημόνια γιατί οι κυβερνήσει που κυβέρνησαν ήταν απλά διαχειριστέ των εντολών. Δεν έκαναν κάτι μόνοι του σε επίπεδο παραγωγή πλούτου. Το έχω πει. Εμεί έχουμε ένα πρόγραμμα. Αν το διαβάσετε θα καταλάβετε ότι το πρόγραμμα τη χώρα δεν είναι τα μνημόνια. Το πρόβλημα τη χώρα είναι ότι δεν παράγουμε ώστε να έχουμε ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εμπορικό ισοζύγιο, σωστό, να έχουμε δηλαδή πλεονάσματα σε επίπεδο παραγωγή. Όσο δεν έχει πλεονάσματα σε επίπεδο παραγωγή, μια ζωή θα κινδυνεύει με πτωχεύσει. Το λέω για να το καταλάβετε. Από την άλλη, κάνε με Θεό, έκανα προφήτη. Εγώ το έχω πει χίλιε φορέ. Θα επιχειρήσω να κάνω αυτά που κάνω και στι επιχειρήσει μου όσο μπορώ καλύτερα ώστε ο Έλληνα να αισθάνεται καλά δεν γίνεται διαφορετικά. Όλα ξεκινάνε από την οικονομία και την παιδεία. Τα υπόλοιπα είναι παρεπόμενα που έρχονται μέσα από την καλή οικονομική. Την ευμάρεια μπορεί να κάνει τα πάντα. Αν είσαι οικονομικά επιτοχευμένο και δεν διαχειρίζει σωστά τι καταστάσει, θα σε μια ζωή στο περιθώριο. Τι να σα εγγυηθώ για τι πράγμα. Και ο Μητσοτάκη σα και τι πρόγραμμα έχει. Δεν είχε τίποτα. Στο λέω εγώ. Τίποτα. Σα το είπε για, τε, για τη Μακεδονία και δεν βγήκε άστι. Ο Σαββίδη έκανε τα. τα, τα, τα δεν και είπα ο Χτήρη κάνανε που κρυβότανε. Μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ τα λέω όλα εδώ πέρα με το Μακεδονικό. Τώρα ξαφνικά με τον πάγου για στου δρόμου. Όλα αυτά εμένα με προβληματίζουν. Και το λέω για να καταλάβετε γιατί πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλε είναι η πατρίδα μα. Είναι η Ελλάδα μα. Να ξανακάνουμε την Ελλάδα περήφανη. Δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Ειλικρινά δεν γίνεται. Πάμε στι τηλεφωνικέ δάμε, παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για το ότι είστε ο μόνο που λέτε όσα πρέπει να ακουστούν. Αυτό το είστε ο μόνο, το λένε και σε άλλου, δεν θέλουν να το λέτε. Ε, εντάξει, προσπαθώ να λέω αυτό πιστεύω για αυτό που συμβαίνει. Ε, Κι όμω, ε, τα αυτονόητα στην εποχή μα ε, πλέον ε, δεν ισχύουν. Ε, σε αυτό δεν έχει αδίκον. Λοιπόν, δεν έχω καμιά αμφιβολία για τις σας. τι προθέσει σα. Είμαι βέβαιο πω ό,τι λέτε είναι αυτό ακριβώ που νιώθετε. Απλά ε, μία απορία θα έρθω να μου λέτε. Αν μπορώ. Σε όλο αυτό το σύστημα της παγκοσμιοποίηση και των συμφερόντων, με σώρος, με μεγάλες δυνάμεις κτλ, πώς θα μπορέσετε εσείς να διταχθείτε ε, Έχω μία αίσθηση πλέον και είναι ουσιαστική σε αυτό που μου λες, ότι η παγκοσμιοποίηση πλέον τρικλίζει. Η παγκοσμιοποίηση ήταν μία ψευτοειδολογία του 20ου αιώνα, έτσι, δηλαδή από το 1980 και μετά άρχισε να υλοποιείται και τελείωσε το 2010, πραγματικά 2011, όταν άρχισαν να αναδύονται αστέρια, θα το πω, μπορεί να διαφωνείτε, αν δεν έχει σημασία, όπω η Λεπέν, ο Ουρμπάν, όπω ο Πούτιν που yeah. μεσουρανεί, με όπω ο Τραμπ τελευταία, όπω ο Σαλβίνη. Yeah. Ε, πάμε σε έναν εθνικοκεντρικό, αν θέλετε, κόσμο. Μπορεί να είναι κακό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι υπέρ αυτή τη λογική. Εθνοκεντρική Ελλάδα, yeah. αλλά έτσι με εξωστρέφεια όχι περιχαρακωμένη. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, μην τη βλέπετε όπω τη βλέπετε. Για μένα είναι τελειωμένη ιστορία. Η Κίνα, παραδείγματο χάρη που αναδείχθηκε, βοηθήθηκε την παγκοσμιοποίηση, αλλά τώρα και η ίδια, όπω βλέπετε, αρχίζει και περικλείεται στα σύνορά τη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Απλά φοβάμαι ότι σε όλα όσα θέλετε εσεί για το καλό τη πατρίδα. Θα έχετε μεγάλη αντίσταση από όλο αυτό το σύμφωνο. Ο, ο πρώτο που το ήξερα είμαι εγώ. Αν φοβόμουν δεν θα το έκανα όμω. Ναι. Θα είχα συμφωνήσει με ένα μαρινάκι, Είχο, ε... με ένα σαβίδι, Θα πάνε τα εκατομμύρια μου και θα λέγατε. Δε... Δεν μου κάνει κουμπέντα. Έτσι, έτσι ακριβώ. Και να... με βρίζουν όλοι μαζί τώρα. Να είστε καλά, καλά. να είστε καλά. Προλαβαίνουμε και άλλε ε, λίγε γραμμέ ακόμα. Είναι παραπέντε, πάμε. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Mm. Ε, η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη το 2005. Την ορκομοσία του Παπούλια μας το είπε καθαρά. Χάρη τη ειρήνη και τη ευημερία θα μειωθούν τα σύντορα. Top, ναι. Το Να είναι. πω ότι δεν το είπε. Το είπε. Μας προειδοποίησε, δυστυχώς, αλλά... Δυστυχώς, δυστυχώς κάποιοι ξεχνάνε πάρα πολύ εύκολα πρόεδρε την ιστορία. Συμφωνώ. Μα, μα δεν την ξέρουμε, όχι ξεχνάμε. Δεν την ξέρουμε. Δεν, δεν την ξέρουμε. Και με την, και πλήση, την, ξέρουμε, μα αλλά... με την πλήση εγκεφάλου μας. που δεχτήκαμε, άκουσα να δει από την Παρασκευή και το Σάββατο ότι το σκάφο αυτό το ερευνητικό έκανε βόλτε, δεν ήταν αυλαβή η διέλευση, ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Το κύμα την πήρε, πήρε το σκάφο, λέει, μιλάμε τεράστιο σκάφο, 4 από 4, το πήγε πρώτα 25 ο μιλιά. Μα είπε ότι η σημαία την πήρε ο αέρα. Και, και οι μα είπαν ότι ναι, Έκανε ένα το ωραίο πήρα tweet, πήρα το εγώ. Πήρα. Δεν ξέρω αν έχετε Twitter. Είπα ότι εξή σε λίγο θα πέφτουν αλεξίπτωτα στην Ακρόπολη και στη Θεσσαλονίκη στο λευκό πύργο τουρκικά και θα λένε ότι το πήρε ο αέρα. Με αλεξιπτωτέ μαζί. Όμως. Δεν... Να είστε, να είστε καλά. Ναι. Να θα πω ότι όσο, όσο μεγαλύτερε τηλεοράσει έχουμε, τόσο ναι. να μην το πω, μα βάζουν στο μυαλό. Ναι. Να είστε καλά. Ε, στο λιμάνι της Λες, πρόσφυγες, λέει, τη Λέσβου έφτασαν πρόσφυγε από τη Μόρια για να, για στήσουν σκηνέ μεταδίδουν τα πρακτορία. Τι λιμάνι τη Λέσβου, τι είναι αυτά, Τσιπρά. 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 Λέζω. Με παρέσαιρε το δημοσίευμα που διαβάζω. Ενώ λέει και ενώνεται ο καταβλισμό στο Καράτεπέ λόγω ρήψη δακρυγόνων. Σου είπα ότι εδώ μιλάμε για μια πραγματική επανάσταση, έτσι. Πραγματική. Ναι. Καλησπέρα. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε. Καλημέρα σα. Όλα αυτά τα υφιστάμεθα για ποιο λόγο. Γιατί έχουμε χρεοκοπήσει και πρέπει να ακούμε αυτού που μα δάνεισαν, έτσι δεν είναι. Ναι, αυτή είναι η δικαιολογία. Ναι, χρεοκοπήσαμε στην πραγματικότητα. Όχι. Δηλαδή η, οικονο, η οικονομία η δική μα. Θέλω να σα πω κάτι και να το ψάξετε μέσα στη Βουλή. Είπαμε όχι. Ε, ναι. το, να το είπαμε ψάξετε, και εμεί. Στον προπολογισμό θα, θα μου πείτε για τα 600 δι που είναι γραμμένα. Ναι, υπήρξε μια υπήρξε επιτροπή στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολήθηκε με το ελληνικό χρέο. Ναι. Η οποία κατέληξε ότι τελικά η Ελλάδα δεν χρωστάει τίποτε. Μα δεν υπάρχει. Κάποιο. Ναι. Μισό λεπτό. Κάποιος βουλευτής, μάλλον Γάλλος, έψαξε να το δώσει κάπου αυτό το χαρτί, την, την απόφαση. Ναι. Την έδωσε στην κυρία Σακοράφα. Ναι. Η Σακοράφα την έδωσε στην Κωνσταντοπούλου. Από εκεί και πέρα η Κωνσταντοπούλου που ήταν πρόεδρος βούλης άρχισε να μιλάει για παχθές και πονίδι στο χρέος. Δεν ξέρω. Αυτή η απόφαση υπάρχει στην Ελληνική Βουλή, αν δεν την έχουν εξαφανίσει. Ξέρετε τι γίνεται, αν, αν υπήρχε ο, ο, ο πρώτος... ο πρώτος που θα την έδωσε ήταν ο Βουλιάδος, ο Βασίλης, ο οικονομολόγος, ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτή τη δουλειά. <συμπή> Τώρα αυτό που μου λέτε δεν ξέρω. Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε. Να είστε καλά, το δούμε. <συμπή> Να είστε καλά. Πάμε, γραμμή. Ναι. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Όταν η Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια περίπου κομμουνιστοκρατείται από αριστερο, ε, αυτούς, της Ας το πούμε έτσι καλύτερα mm. Θέλω να πω και όταν ποδοσφαιροποιείται η πολιτική ας πούμε, Έχει καταντήσει Ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης mm. Να έχουν τους στρατούς τους το Και να τους έχουν ασφίδα για να παίζουν τα παιχνίδια Τα Σωστό, λαμόγια σωστός, για να αγοράζουν τις επιχειρήσεις Μισοτιμής Και να κερδίζουν τα εκατομμύρια Σωστός, σωστός. Αυτά. Να είστε καλά να σε καλά. Τώρα το κομμουνιστοκρατείτε, θα σα πω το εξή. Ψευτοαριστεροί είναι όλοι αυτοί. Βολεμένοι από την Εκάλη και δεν ξέρω από αλλού, με τα τσιπάκια του, με τι τσιπάρε το δηλώνουν αριστεροί. Δεν έχω μια άλλη προσέγγιση στο θέμα. Είναι, δεν είναι ιδεολογικό, αν θέλει, σε κομμουνιστικού ή καπιταλισμού. Όχι. Είναι ιδεολογικό, εθνομιδενιστικό. Τελεία και παύλα. Τελειώσαμε. Ε, τηλέφωνα τελειώσαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. <στονίτρια> Πρόεδρε, που ήσασταν ακόμα μια Δευτέρα μαζί μα. Είναι ωραίο αυτό να το καθιερώσουμε όσο μπορείτε και όσο το Είπα επιτρέπει θα 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 το, το θα 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 πρόγραμμά σα. Εντάξει. Okay.